Έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε στο πρώτο και μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα, εδώ στα Τρίκαλα, στο Μήλο των Εξωτικών, επάνω στη σοφίτα του Μουσείου Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών. Όπως είπα, είναι ακριβώς το πρώτο μουσείο. Ένα από τα λίγα στην Ευρώπη, νομίζω είναι το δεύτερο στην Ευρώπη, μετά από την ίδρυση του Μουσείου του πολύ σημαντικού έξω από το Μόναχο Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών. Και να πούμε πότε ξεκινάει. Η ιστορία του ξεκινάει στον 12ο Μήλο των Ξωτικών, όπου φτάνει εδώ μια συλλογή του κυρίου Λουκά Πίπα. Και στα Χριστούγεννα του 2023 έχουμε τη χαρά να την υποδεχόμαστε. Θέλω να φωνάξω αυτή τη στιγμή τον κύριο Λουκά Πίπα, που μάζευε μια ζωή χριστουγεννιάτικα στολίδια για να τα φέρει και να τα χαρίσει στο Δήμο Τρικαίων. Κύριε Πίπα, έρχεστε λίγο μαζί μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Είστε ένας άνθρωπος που αγαπά τα Χριστούγεννα μάλλον. Γιατί έχετε ξεκινήσει ένα κυνήγι χριστουγεννιάτικων στολιδιών και δεν κάνω λάθος, γιατί μιλάμε για κυνήγι για να μαζευτούν όλα αυτά τα φοβερά στολίδια. Θέλω να μου πείτε, μέσα εδώ στο μουσείο έχουμε στολίδια από το 1880. Ναι, ναι. Πού τα βρήκατε τα στολίδια αυτά το 1880? Τα βρήκαμε, και λέω τα βρήκαμε γιατί μαζί με τη γυναίκα μου έχουμε κάνει όλη αυτή την ιστορία. Τα βρήκαμε από τους δρακοσυλλέκτες του Ελαιώνα, στην Αθήνα δηλαδή. Μάλιστα. Αυτοί τα πηγαίνουν εκεί για Σάββατο και Κυριακή, να πούμε, ότι Σάββατο και Κυριακή, από το ξημέρωμα ξεκινάνε. 5 ώρα το πρωί με φακούς. Έχω πάει, κύριε Πίπα, και ξέρω, γι' αυτό σας το λέω. Παρέα, γιατί είμαστε καμιά δεκαριά φίλοι που έχουμε συναντηθεί και κάνουμε παρέα εδώ και 25 χρόνια. Και πάμε ο καθένας για διαφορετικό πράγμα. Εγώ μαζεύω χριστουγεννιάτικα, άλλοι φίλοι μαζεύουν άλλα πράγματα. Κάνω εικόνα αυτό που μου λέτε με τους φακούς, γιατί οι ρακοσυλλέκτες στείλουν πολύ πρωί από το ξημέρωμα. Εγώ μου έχει τύχει, κύριε Πίπα, να έχω βγει έξω το βράδυ και να μου λέει ένας φίλος μου: φεύγω τώρα, δεν πάω στο σπίτι, θα πάω στο παζάρι με τους ρακοσυλλέκτες. Πού βρισκόμαστε εδώ, σε ποια χρονολογία είμαστε? Εδώ είμαστε λίγο κατοπινά, είμαστε από το 1920 έως το 1950, είναι από Τσεχία τα επάνω όλα, είναι Γκαμπλόνς, από μια πόλη της Γκαμπλόνς, γιατί τα γυάλινα στολίδια, μην ξεχνάμε, βγαίνανε Γερμανία, Τσεχία και Πολωνία. Τώρα στην Τσεχία πρέπει να σας πω ότι βρίσκεις χριστουγεννιάτικα κρυστάλλινα πια και πολύ ακριβά. Τα μοζέικ, τα οποία είναι πανάκριβα κλπ. Αλλά αυτά ήταν τα στολίδια που μπορούσε να τα αγοράσει ο κόσμος. Τα τσέχικα ήταν πιο ακριβά, τα γερμανικά ακόμα ακριβότερα. Αυτά είναι όλα γερμανικά και τσέχικα? Γερμανικά είναι κάπου εδώ που βλέπετε να έχουν και ανθρώπινες φιγούρες, δηλαδή τον Άγιο Βασίλη, ξέρω εγώ, κανένα γκλόν, κάτι τέτοιο. Από εδώ είναι πολωνέζικα. Και πάνω είναι τσέχικα όλα αυτά που βλέπω. Καλά, είναι αριστουργήματα. Φυσικά έχω και ρώσικα σε αυτή τη βιτρίνα. Είναι από εδώ όλα αυτά τα στολίδια που βλέπετε. Αυτά είναι ρώσικα. Ναι, 1940-1950 είναι αυτά τα ρώσικα. Με αυτά τα χρώματα τα περίεργα. Πραγματικά είναι αριστουργήματα. Βλέπω αυτά τους μικρούς αγιοβασίλειδες. Είναι μοναδικοί. Πραγματικά έργα τέχνης. Και αγαπητοί μου φίλοι, ειλικρινά, ερχόμενοι εδώ στο μουσείο. Το πρώτο που θα το λέμε, το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα και από τα λίγα στον κόσμο χριστουγεννιάτικων στολιδιών, εδώ στο Μήλο των Ξωτικών, θα ενθουσιαστείτε. Εγώ ενθουσιάστηκα με το που είδα την έκθεση, κύριε Πίπα. Πάμε να προχωρήσουμε και πάμε στις χρονολογίες. Όλα αυτά τα στολίδια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακολουθούν τα ρεύματα της τέχνης και ακολουθούν και το Art Nouveau και το Art Deco και το Βικτοριανό, τα πιο παλιά. Σημαντικές όλες οι σχολές που είπατε, της τέχνης. Σημαντικές. Εδώ είμαστε σε χάρτινα. Εδώ είμαστε 1930, είναι χάρτινα γερμανικά, τα οποία τα επασφαλίζαν από πάνω με κόκκους από γυαλί λιασμένους και τα ζωγραφίζαν στη συνέχεια. Τι λέτε? Και αυτά είναι σπιτάκια από μια τσέχικη οικογένεια. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που βρέθηκε ξαφνικά στη Γερμανία μετανάστες, σε ένα σπίτι. Λεπτομέρειες τώρα. Αυτό αυτά. Πού το βρήκατε, ας πούμε, από τους ρακοσυλλέκτες και αυτό. Ναι, ναι. Και πώς σας λέει, οι ρακοσυλλέκτες ξέρουν και την ιστορία. Με ξέρουν, ποιος μαζεύει χριστουγεννιάτικα, το ξέρουν απ' έξω και με φωνάζουν. Καμιά φορά με φωνάζουν και μεσοβδόμαδα. Α, πολύ ωραία. Πάμε εδώ, ερχόμαστε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. 1930, αυτό? Μηχανικό στολίδι γερμανικό της Almon. Αυτό γράφει επάνω του Foring. Γιατί, επειδή είναι μισητή η Γερμανία για τα προϊόντα της πριν τον πόλεμο, τα προϊόντα γράφαν Foring. Δεν γράφανε Made in Germany, γιατί δεν άρεσε στον κόσμο να αγοράζει γερμανικά προϊόντα λόγω του Χίτλερ. Πω, τι έχουμε να δούμε, να ακούσουμε. Το ίδιο στολίδι παρακάτω το έχουμε
Δεν είναι στολή, είναι μηχανικό παιχνίδι. Το έχουμε σε USA Zone. Δηλαδή έχουν μπει Αμερικάνοι μέσα. Έχουν, είναι και στην περιοχή των Αμερικάνων. Πριν τον πόλεμο, δηλαδή 1930. Όχι, είναι πριν τον πόλεμο, 1935-37. Και το άλλο είναι 1945-47, για... είναι 10 χρόνια μετά. Οι αναταραχές στη Γερμανία μέσα στον κόσμο εκείνη την εποχή τεράστιες. Αλλά ο Γερμανός γράφει από κάτω τι είναι εκείνη τη στιγμή. Αλλά και το πάθος του για τα Χριστούγεννα. Δεν πάει να γίνεται ο χαμός, ας μου επιτραπεί με τα πολιτικά. Η Κεντρική Ευρώπη έχει ένα τον. Εδώ, ας έρθει ο Λουκάς. Γιατί θα σας πω, ο Λουκάς είναι ο συνάδελφός μου, ο περατέρ εδώ. Αυτά τα φοβερά. Το Ελτζγεμπίργκε είναι από την Ορδοκία. Σειρά επάνω μεταξύ Ουγγαρίας, πέφτσαμε δηλαδή Ανατολική Γερμανία κάποια στιγμή, που τα φτιάχνανε με ξύλο. Εκεί έχει φοβερούς τορνευτές στο Ελτζγεμπίργκε και φτιάχνουν φοβερά γερμανικά στολίδια. Έχουμε παρακάτω πάρα πολλά. Αυτά τα ωραία τα προβατάκια τι είναι? Είναι από μαλλί, χαρτί στη μέση, μαλλί απ' έξω, ξύλινα πόδια, γύψινο κεφάλι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή 4-5 διαφορετικά υλικά για να γίνει ένα στολίδι. Λουκά, το είδαμε αυτό. Θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο, αλλά άπειρο. Θέλω να τα μάθω όλα, γιατί, κοιτάξτε, έχοντας το βίντεο... Το σύρμα είναι πάρα πολύ παλιά, γιατί είναι η συνδετική ύλη το σύρμα, γιατί δεν υπάρχει κόλλα που να κολλάει στο γυαλί, οπότε με το σύρμα και με την γλαμουριά του σύρματος βγαίνει το παιχνίδι πιο... πώς το λέμε, πιο ζωντανό. Να ρωτήσω κάτι, θέλω να σταθώ σε αυτά, γιατί τα κοίταξα και τα φωτογράφησα. Αυτά τα είναι γυάλινα, είναι γυαλί ζωγραφιστό στο χέρι, ναι. Ανεκτήμητη αξία τους, και είναι μέσα το πουλάκι είναι και αυτό, είναι γυαλί, είναι ή ναι, κρυσταλλογυαλί. Ναι, 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 ναι. Θέλω να μου πείτε για αυτή την κούκλα, γιατί άκουσα διάφορα σχόλια. Εγώ με το που την είδα, σηματοδοτεί μια εποχή. Είναι πού βρισκόμαστε? 1920-1930. Είναι φτιαγμένη από ένα υλικό τύπου ελαστολίου, δηλαδή τσιμέντο, τσιμέντο με. Πώς το λένε, με ροκανίδι. Το τσιμέντο είναι το κεφάλι και τα πόδια. Όλο αυτό, τα πόδια είναι παπιέ μασέ, δηλαδή δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι κάτι πιο ελαφρύ το πόδι. Το κεφάλι είναι πιο βαρύ. Για να πάμε να δούμε. Πάμε, αυτά, σε αυτό το σημείο βλέπουμε, αυτό εδώ τι ακριβώς είναι? Αυτό είναι ένα εκπληκτικό στολίδι που βρέθηκε και αυτό στην Ελλάδα. Δεν είναι στολίδι, είναι βιτρίνας, ελάφι, το οποίο το χρησιμοποιούσα σε κάποιο μαγαζί προφανώς των Αθηνών. Βάζοντας, αυτό... βλέπετε από κάτω το ηλεκτρικό κύκλωμα που φωτιζόντουσαν τα κέρατα. Δηλαδή το 1930 αυτό... περίπου σε κάποιο βιτρίνα μαγαζιού της Αθήνας. Παπιέ μασέ, χαρτί όλο, επικαλυμμένο με μοχέρ. Μοναδικό. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό ήταν όπως είπαμε σε βιτρίνα. Οι κούκλες που έχετε δίπλα. Η κούκλα αυτή είναι γερμανική. Το Μουσείο Μενάκη λάθος το λέει ότι είναι ελληνικό από τη Θεσσαλονίκη. Είναι γερμανικό, είμαι 100% σίγουρος. Α, υπάρχει στο Μουσείο Μενάκη αντίστοιχο. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι, είμαι 100% σίγουρος ότι δεν είναι. Χρονολογία, εδώ η κούκλα αυτή 1930. Με το... Αυτή 1930. Αυτή είναι οι κούκλες που βάζαν τα κοριτσάκια στα δωμάτια τους στο πόμολο απ' έξω για να βάζουν τα βρώμικά τους, τα άπλυτα, μέσα εσωτερικά στο σάκο που ήταν το φόρεμα. Τι λέτε. Ωραία, προχωράμε. Λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. Λεπτομέρειες. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εδώ είμαστε τώρα, πού βρισκόμαστε? 1880-1910. Ξεκινάμε με τα κέρινα, τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά. 1800 έχουμε κέρινα στολίδια. Είναι το πρώτο υλικό ουσιαστικά που ξεκινάει να δουλεύεται. Και ο χαρτοπολτός. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, κάποια. Είναι διάφορα τα υλικά εκείνη την εποχή. Υπάρχουν οι αλοίνες. Αυτά είναι βικτοριανά δηλαδή. Θέλω να έρθει ο Λουκάς να δούμε. Πείτε μου, αυτά είναι. Με... είναι το πρόσωπο του μαύρου, το οποίο δεν έχει, πραγματικά δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις, ενώ τα άλλα έχουν υποστεί κάποια αλλοιώση. Συγγνώμη, είναι φτιαγμένο στο χέρι, είναι όλα χειροποίητα. Η αξία τους... Βελούδινα υφάσματα. Βελούδινα υφάσματα. Βλέπω η Φάτνη με το Χριστό. Με το Χριστό. Είναι μοναδικό. Κύριε Πίπα, βρισκόμαστε στην προθήκη 1910, κυρίες και κύριοι. Στολίδια λοιπόν, εδώ στο Μουσείο Παιχνιδιών, Χριστουγεννιάτικων Παιχνιδιών. Θα το λέω συνέχεια για να το συνειδητοποιήσω ότι βρισκόμαστε επάνω στη σοφίτα του Μήλου των Ξωτικών και υπάρχει αυτό το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα και ένα από τα δύο στην Ευρώπη. Είναι μοναδικός. Είμαστε στο βιομηχανικό μουσείο του Ματσόπουλου, του Μήλου Ματσόπουλου. Εδώ ότι θα βγουν τα ξωτικά να φτιάξουν τα ξωτικά. Ακριβώς. Ήρθε δηλαδή και η συλλογή σας. Ταιριάξανε χρονικά. Μοναδικά.
Τι βλέπουμε εδώ, 1920 είπαμε. Εδώ είναι 1910. Α, 10, συγγνώμη. Είναι όλη η δεκαετία. Οι κάρτες που είναι κάτω το μαρτυράνε, 1911, 1912, 14. Κάποιες από αυτές δεν έχει ελευθερωθεί η Ελλάδα και από το πίσω μέρος γράφουν Φερυπίν, Καστοριά, Τουρκία, έτσι. Αλήθεια. Ή Θεσσαλονίκη, Τουρκία. Σωστό. Γιατί απελευθερώθηκε πιο μετά. Εδώ βλέπω, παρατηρώ και τους πρώτους καριοθράφστες. Ναι, ναι, είναι από τις πρώτες, είναι από το Έρτς και Μπίργκε αυτοί. Αυτοί που έχουν κάποιο ενδιαφέρον είναι κάποια στολίδια, αυτά εδώ ή αυτά που είναι στο δέντρο. Λέγονται dragon. Αυτά τα φτιάχνανε εκείνη την εποχή από ασπράδι αυγού. Μάλιστα. Και κάποια άλλα μείγματα. Αλλά, μοναδικά. Και τα ψήνανε. Το γουρουνάκι και. Ναι. Εδώ έχουμε μπάλα με τον Κάιζερ από πάνω, η Ζέμπελη, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπαίνει η πολιτική. Πάντα μπαίνει. Στα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Δηλαδή, εδώ μπαίνει με τον Κάιζερ. Από την μπάλα δεν φαίνεται καλά τώρα γιατί είναι γυρισμένη. Έχει τον Κάιζερ επάνω. Η άλλη έχει Ζέμπελη. Είναι το πρώτο στολίδι που μπαίνει την εποχή εκείνη με τον Κάιζερ της Γερμανίας. Ναι, νομίζω πως δεν υπήρχαν πιο πριν. Γιατί δεν ξέρω. Οι πληροφορίες μου λένε ότι έχετε και στολίδια τα οποία απεικονίζουν την πολιτική κατάσταση. Και ναι. Μιλάμε με τον Χίτλερ μετά, όταν περνάμε στη Γερμανία του Χίτλερ. Υπάρχουν δηλαδή, και μισθοί δρέπανα, ρώσικα. Α, ρώσικα. Ναι, ό,τι θέλετε υπάρχουν. Έχουμε και κάρτες εκεί πέρα τις 21 Απριλίου. Να ρωτήσω κάτι. Α, 67, πάμε και στο 1967. Ό,τι θέλετε. Η δικτατορία φτιάχνει και αυτή την πόνη στο Λιβιά. Οι κάρτες και τα τάγκς από κάτω λένε χρόνια πολλά. Τάγκς και καλά Χριστούγεννα. Υπάρχει εδώ, το έχετε δει. Θα το δούμε. Πάμε σε αυτή την προθήκη. Εδώ τι είμαστε, χρονολογία. Εδώ είμαστε 1950-60, Γερμανία πιο πολύ, πιο πολύ γερμανικά είναι. Άμα, να αυτά πάλι είναι μεγάλοι καριοθράφστες. Ναι, οι μεγάλοι καριοθράφστες, όπως και αυτά εδώ πέρα τα γελάκια, είναι Έρτς και Μπίργκε. Εκεί που τα φτιάχνουμε τον τόρνο, τέλος πάντων, τα πράγματα, αλλά έχει και κάτι κουτιά τα οποία βάζανε γλυκά, όπως αυτή η Αγίου Βασίλειδες. Θέλω να έρθει ο Λουκάς. Και φυσικά μπαίνουμε και στην εποχή Bauhaus, έτσι. Δηλαδή, εποχή Bauhaus. Και μπαίνουν στολίδια Bauhaus. Εδώ θα δείτε πουλάκια τα οποία είναι Bauhaus ή καμπάνες Bauhaus. Δηλαδή, παρόλο που είμαστε 1950, έρχεται λιγάκι καθυστερημένα και μπαίνει και αυτό η απλοποίηση της φόρμας. Μπαίνει στο χρησιμοποιητικό. Θέλω να σταθούμε λίγο στη φυσική. Πρώτη φορά βλέπω καριοθράφστη που να έχει μορφή και να είναι η μούρη του. Κοιτάξτε, αυτό είναι το στην άκρη, το πορτοκαλί. Νομίζω ότι σαν να γελάει λίγο η ιδέα μου. Αυτός συνοφριωμένος, ναι. Αυτός χαμογελαστός, ναι, αυτός επίσης με κουρλωμένα μάτια. Ανατολική Γερμανία τώρα. Αυτή είναι Ανατολική Γερμανία. Βέβαια, 1950. Πολύ ωραία. Οπότε προχωράμε. Δεν είναι και στα καλύτερα του ο κόσμος. Όχι, εκεί. Είναι έργα τέχνης. Είναι έργα τέχνης. Εγώ υποκλίνομαι στο έργο τέχνης όταν υποκλίνομαι στην τέχνη. Εδώ και επειδή τα Χριστούγεννα. Ναι, να πούμε και επειδή τα Χριστούγεννα έχουν και μία τάση να λέμε γιατί το kitsch βασιλεύει και εκεί. Ναι. Με την καλή έννοια γιατί το kitsch είναι μία μορφή τέχνης. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Αυτό, είναι μία μορφή τέχνης. Εδώ πάλι καριοθράφστες και πάλι αυτό που λέω. 60. Και πάλι αυτό που λέω, ας έρθει ο Λουκάς κοντά. Με φατσούλες, με μορφές. Κοιτάξτε, θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Οι φάτσες του καριοθράφστη έχουν άλλες συνοφριωμένες, όπως έλεγα, άλλες χαμογελαστές. Εδώ και το μεγάλο, στο ίδιο. Και προχωράμε σιγά σιγά, να πάμε στο επόμενο. Πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, είναι μια εμπειρία. Να μείνουμε εδώ λίγο. Να μείνουμε εδώ, κύριε. Να το πάμε στο τέλος. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Εδώ τι ακριβώς βλέπουμε. Στο τέλος να το πάμε αυτό καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Ελάτε εδώ, ελάτε μαζί μου. Εδώ είμαστε 1960 Ελλάδα, έχουμε φάτνες οι οποίες φτιάχνονται από ελληνικές βιοτεχνίες, από γύψινα στοιχεία τα οποία μόνοι τους φτιάχναν τα καλούπια ή παίρνουν ιταλικές πλαστικές και βάζανε μέσα. Να πούμε ποιες εταιρείες ήταν τότε στην Ελλάδα, η Λύρα ας πούμε. Η Λύρα σίγουρα υπήρχε, αλλά δεν ήταν μόνο αυτές, υπήρχαν και βιοτεχνίες σε όλη την, πώς το λένε, σε όλη την περιοχή της Αθήνας. Όχι, στη βιομηχανική ζώνη που είναι η περιοχή του Μοσχάτου. Κατάλαβα. Μέχρι το κέντρο. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, 60 είμαστε. Ναι, ναι. Ήταν τότε, γιατί τότε τα δέντρα, εγώ θυμάμαι και το δικό μας δέντρο, δεν ήταν από αυτά τα γεμάτα. Όχι, είχαν μεγάλες αποστάσεις. Ήταν μεγάλες αποστάσεις. Ναι, είναι μια άλλη μορφή, δεν τη συναντάμε φέτος. Τώρα τα λέμε slim ή κάπως αλλιώς τα δέντρα τα μεγάλα, τα πολύ πλούσια. Εδώ η εποχή εκείνη ήθελε πολύ μήνυμα. Είναι 1960, είναι φτιαγμένα στο χέρι, είναι από ένα εργαστήριο στην Κηφισιά που λεγόταν Νοέλ ή από τον Λύρα. Αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σπάνιο. Θα σας ρωτούσα. Είναι συσκευασία εορταστική της Κάλλας, αλάτι Κάλλας. Αυτό τι είναι αλάτι Κάλλας. Ναι, το λέει από πίσω. Τι λέτε.
Ναι, εορταστική συσκευασία. Α, είναι πλαστικό αυτό και ναι, το πουλάγα. Το έβγαζε, ποια χρονολογία ήταν, δηλαδή. 1950. Εκπληκτικό. Έριχνε το αλάτι σου με έναν Αϊβασίλη. Ναι, και ναι, γιατί. Υπήρχαν και άλλε ρόλ. Αϊρόλ. Βλέπει δε... εδώ, το έβγαζε σε βιτρό. Κάπου στο τέλο του 60. Αυτό στι αρχέ του 60 έβγαζε βάτνε η ρόλ. Και τις, μαζί δηλαδή με το απορριπαντικό έδινε και μια. Φαρνόλα. Εδώ βλέπουμε και τα αυτά που τα είχαμε συνηθίσει το 80 και 90. Για, ναι. Αυτή η αναλογία για... Ωραία. Για να προχωρήσουμε. Αυτά εδώ, εδώ από που... εδώ είναι τα πιο παλιά. Ναι, θα περάσουμε και στα πιο παλιά για να δούμε. Εδώ είναι λαμπτήρες. Ξεκινάει ο λαμπτήρας από πού. Ξεκινάει από την εποχή που είναι πραγματικό κερί και πιάνει μανταλάκι το κερί. Έχει και μερικά εκεί πάνω. Να τα βλέπετε. Είναι τα φοβερά, αγαπητοί μας φίλοι, λαμπάκια. Εγώ βλέποντας το βίντεο θα συνειδητοποιήσετε, θα σας έρθει στο μυαλό η μεγαλύτερη τι λαμπάκια είχατε. Κατά τη διάρκεια την πορεία όσο μεγαλώναμε αλλάζαν τα λαμπάκια. Εγώ θυμάμαι τα πρώτα λαμπάκια που είχαμε ήταν κάτι μακρόστανα, σαν δάκρυα, με χρώματα διαφορετικά. Ξεκινήσανε πρώτα να είναι μανταλάκια σκέτο με πραγματικό κερί και πραγματική φωτιά. Φοβερά. Αυτά καμπάνες. Εδώ κοιτάξτε, καμπάνες. Καμπάνες του 50 είναι αυτά. 50. Και περνάμε, πάμε να δούμε εδώ σε αυτή την προθήκη. Τι βλέπουμε, μου είπατε. Αυτή είναι η προθήκη, η οποία έχει ίσως από τα παλαιότερα ελληνικά που υπάρχουν και από τα πιο σπάνια. Είναι μια σειρά από άσπρους αγιοβασίλιδες, φτιαγμένη γύρω στο 1920, 1910, 1930. Είναι απροσδιόριστο γιατί είναι πάρα πολύ λίγα τα κομμάτια. Είμαι ίσως ο μοναδικός που έχω αυτή τη στιγμή 12 Θέλω κομμάτια. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά. Ένα τέτοιο στολίδι αυτή τη στιγμή. Πόσο μπορεί να στοιχίζει, όχι πόσο το πήρατε εσείς, γιατί εσείς το πήρατε εγώ στην... μπορώ να το πήρα μισό ευρώ. Να το πήρατε μισό ευρώ. Δεν η αξία σημασία. Του αυτού, γιατί μιλάμε για εργατέχνη. Εγώ πόσο... πιστεύω ότι είναι το πιο ακριβό ελληνικό στολίδι αυτό. Αυτά που ναι. Βρισκόμαστε. Και η τιμή του δεν έχει. Δεν δηλαδή, έχει ένα συλλέκτη, αν έρθει το μουσείο τη Γερμανία αυτό έξω από το Μόναχο και σα πει. Δεν θα ενδιαφερθεί. Γιατί το λέτε. Θα ενδιαφερθούν μόνο Έλληνες συλλέκτες γιατί είναι ελληνικό στολίδι. Α, γιατί οι Γερμανοί δεν θα ενδιαφέρουν. Δεν θα τον ενδιαφέρει, γιατί τότε, αποτελεί ελληνική... Τότε δεν είναι, δεν έχει αγάπη στα στολίδια, γιατί εντάξει έχουν πατρίδα. Επειδή και... έχουν τεράστιες βιομηχανίες εδώ και 200 χρόνια. Καταλαβαίνω αυτή, αυτό. Ωραία. Είναι πού, σε άλλο πού θέλετε να πάμε κύριε Πίπ, εδώ. Εγώ θα έλεγα εδώ να πάμε. Είναι Αγιοβασίλειδες από κεφάλι Παπιέ Μασέ, πάλι δεκαετίας 30-20, ελληνική. Και όλα αυτή θέλω εδώ να εξηγήσετε, βιτρίνα, γιατί εγώ το Παπιέ Μασέ, τι ακριβώς είναι. Χαρτοπολτός. Χαρτοπολτός, ακριβώς έτσι να μας καταλαβαίνουν οι φίλοι. Χαρτοπολτός που πλάθει είναι μια μορφή, μια τεχνική που μπορείς να φτιάξεις πολύ ωραία κάνεις πράγματα. Χαρτί, χαρτομάζα και μετά την διαμορφώνεις και την κάνεις... Του χρόνου στο μουσείο εδώ θα οργανώσουμε με χαρτοπολτό τα καινούρια, θα έρθουν τα παιδιά να φτιάξουν δικά τους στολίδια με την παλιά τεχνική του χαρτοπολτού. Και πάμε εδώ. Πού βρισκόμαστε? 1950 θα έλεγα, Ελλάδα. Κυκλοφορούν πλαστικοί αγιοβασίλειδες εκείνα τα χρόνια. Υπάρχουν φόρμες που βγάζουν σοκολάτα, σοκολάτα σε μπότα ή σε γουρουνάκι, γιατί το γουρούνι είναι και σύμβολο των Χριστουγέννων, έτσι. Αρχαίο σύμβολο, γιατί ναι. Χειροσφάγια και λοιπά για την Ελλάδα. Υπάρχουν περιοδικά της εποχής 1940, βιβλία μάλλον της εποχής που δείχνουν την πολιτική. Θέλω ο Λουκάς να έρθει να δείξει, γιατί βλέπω έναν Άι Βασίλη. Είναι λίγο ταλαιπωρημένος, αλλά κοιτάξτε. Είναι Ιαπωνέζος. Είναι Ιαπωνέζος και δεν είναι ταλαιπωρημένος. Δεν είναι. Εκείνα της εποχής εκείνη ήταν η Ιαπωνία. Δηλαδή η Ιαπωνία έφτιαχνε τα φθηνά που μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα. Η Γερμανία έφτιαχνε τα ακριβά. Α, αυτό είναι Ιαπωνέζικο. Και είναι Ιαπωνέζικο. Η Κίνα δεν έχει μπει τότε ακόμη στη, όχι, στη μαζική παραγωγή. Γιατί τώρα. Οι πρώτοι Έλληνες που πήγαν. Οι προμηθευτές είναι τα Χριστουγεννιάτικα Κίνα. Τώρα είναι Κίνα. Καλά, είναι μοναδικό. Εγώ δύο λάδες που είναι οι μοναδικές που έχω βάλει που αξίζουν τον κόπο γιατί γράφουν Κύπρος Ένωση επάνω. Τι λέτε. Και είναι αρκετά σπάνιες και είναι οι μοναδικές που έχω βάλει για μπάλες δηλαδή. Πολύ και δεν έχω μπάλες. Για ελάτε μας. Ναι, το παρατηρώ, δεν έχετε μπάλες. Πάμε εδώ σιγά σιγά. Εδώ που, τι ακριβώς εδώ βλέπουμε. Τα πιο πολλά είναι οι Ιαπωνέζικα πάλι της εποχής 1950-1960. Έχει πάρα πολλά μηχανικά τα οποία περιστρέφονται και γράφουν τραγουδάκια χριστουγεννιάτικα. Κάποια από αυτά είναι ειδικές παραγγελίες και έχουν και τα κάλατα στα ελληνικά. Τι ωραία. Κοιτάξτε, εδώ βλέπουμε τώρα αυτό που είπατε, που διακρίνουμε, ότι εδώ το υλικό είναι πιο, είναι πλαστικό, ενώ εκεί... Μπαίνει είναι... το σελουλόιτ, όχι μόνο το πλαστικό, ναι. Αρχίζει πλέον το σελουλόιτ να γίνεται πιο φθηνό από το προπολεμικό σελουλόιτ. Το σελουλόιτ είναι ένα μείγμα, ο πρόδρομος του πλαστικού. Στην άλλη βιτρίνα έχει πάρα πολλά σελουλόιτ. Είναι... Και
μπαίνει και το πλαστικό, αλλά πιο πολύ είναι το σελουλόιτ εδώ πέρα πια. Εδώ, ας πούμε, το καραβάκι, που είναι ο γνωστό σύμβολο για να πούνε κάπου στη δεκαετία του 60 αυτό τα κάλαντα. Αυτό ήταν και στη γενιά του καραβάκι. Ναι. Α, μάλιστα. Διαφέρεται από τα γλωμπάκια του κλπ. Όπως επίσης και οι κλεισούλες αυτές. Πού έχει λαμπάκια, εγώ δεν τα βλέπω. Έχει κάτι υπόλοιπα από λαμπάκια. Να μην θέσετε το, ναι. Να τα εδώ πέρα στα πλάγια έχει κάτι. Να τα, εδώ πέρα στα πλάγια έχει γλουπάκια. Α, ναι, τώρα τα είδα, μπράβο, σωστά. Μπράβο, έχει φανούς και πίσω. Εδώ. Εδώ πέρα είναι όλα από σελουλόιτ. Εδώ είναι τέλεια, γιατί βλέπω το Σαρλό, βλέπω ήρωες του, της Disney. Ποια χρονολογία είμαστε? Εδώ είμαστε 1960, αλλά υπάρχουν και μερικά που είναι 1930. Δηλαδή ο Μπάμπι εκεί, το ελαφάκι, κυκλοφορεί από το 1930 σε σελουλόιτ στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Βλέπω, ναι, γιατί είναι ο Μίκη... οι κλεισούλες που λέγανε τα παιδιά, και είναι και κουμπαράς η κλεισούλα για να ρίχνουν το νόμισμα όταν λέγανε τα κάλατα τα παιδάκια. Το βλέπετε? Ναι. Είναι και κουμπαράδες αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω να... Ποτά, και... ποτά από ελληνικές βιοτεχνίες που φτιάχναν τον Άγιο Βασίλη και τον πουλούσαν. Ποια εταιρεία ήταν, να πούμε, ποιες εταιρείες? Δεν τη θυμάμαι αυτή. Λικέρ είχαν αυτές. Λικέρ. Εδώ, να τα δεντράκια πάλι. Αυτά είναι τα σπιτάκια τα γνωστά τη Λύρα. Τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά τα περισσότερα από αυτά. Αυτό τι είναι, μερικά είναι και χάρτινα ή όλα? Είναι όλα χάρτινα. Α, είναι όλα χάρτινα. Και όλα φτιαγμένα στο χέρι, βέβαια. Καλά. Να, το βλέπετε το τάγκ εκεί κάτω. Χρόνια πολλά, το... καλές γιορτές με τάγκ. Αυτό, αυτό είναι χουντά. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών, 21 Ιουλίου. Είμαστε στην επταετία. Στην επταετία. Και αυτό είναι δεντράκι. Συγγνώμη, βγάζανε κάρτα, βγάζανε και στέλνανε κάρτα με το χώρο. Στις μονάδες, βέβαια. Εδώ έχω και αρχηγό στόλου. Ο αρχηγό στόλου. Έστειλε και αυτά τα χρόνια πολλά με καλά Χριστούγεννα. Συγγνώμη, δηλαδή, καλά Χριστούγεννα. Στη γιορτή της αγάπης, στη γιορτή του Χριστού, ναι. Και βγάζω. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Λουκά, το έδειξες αυτό? Έχω πολύ κάτι εδώ πέρα από στρατιωτικές μονάδες. Τι να πω, μέχρι και εκεί δηλαδή. Αυτό είναι ένα δεντράκι πολύ παλιό, δέστε και τη βάση του. Ναι. Το βλέπετε. Το οποίο είναι της εποχής εκείνης. Ωραία. Πραγματικά. Εδώ κάναμε μία έτσι πολύ γρήγορη ξενάγηση. Ελπίζω να θαυμάσατε από το βίντεο. Όμως, για να ζήσετε το παραμύθι, γιατί τα Χριστούγεννα τι είναι? Είναι η αγάπη, είναι το παραμύθι, είναι αυτό που έχουμε βιώσει όλα τα χρόνια. Από νωρίς το Χριστούγεννα να φτιάξουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εγώ θυμάμαι, δεν είδα κάπου το βαμπάκι που βάζανε. Θυμάμαι για να γίνει χιονισμένο το χριστουγεννιάτικο δέντρο, οι οικογένειες έβαζαν βαμπάκι. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή η μητέρα μου έκοβε βαμπάκι, ναι, και έβαζε στο χριστουγεννιάτικο. Πάνω στα κλαριά. Ναι, για το. Έχω βρει πολύ τέτοιο βαμπάκι. Έχετε... το έχω φυλαγμένο. Ωραία. Αλλά δεν το έβαλα. Δεν το βάλατε. Θέλω να μου πείτε, εδώ σταματάμε χρονολογικά στο. Τέλη 60. Τέλη 60. Μετά το 60, εδώ το Μουσείο του Μήλου των Ξωτικών δεν έχει χριστουγεννιάτικα δέντρα. Η συλλογή όλο και θα εμπλουτίζεται. Θέλω να δεσμευτείτε, κύριε Πίπα, να δεσμευτείτε ότι πρέπει να έχουμε αυτό που μου κράτησα στην αρχή, τα στολίδια με τα πολιτικά επάνω, με το σφυροδρέπανο. Αν υπάρχει στολίδι του Χίτλερ, να το δούμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Το δούμε, αν μπορέσετε και μας το φέρετε στην έκθεση. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Εγώ σαν παιδί της δεκαετίας του 80, θυμάμαι ότι το 80 βλέπαμε έξω από τα σπίτια κάτι πλαστικά, πλαστικούς αηβασίλιδες. Εγώ δεν αγόραζα, η οικογένειά μου, ίσως δεν άρεσε στην μητέρα μου, δεν τους άρεσαν, με το φωτάκι, πάρα πολλά ελληνικά σπίτια. Σήμερα λοιπόν, αν διαθέτες εσείς ένα τέτοιο αηβασίλη που ήταν σε διάφορα μεγέθη, έμπαινε στα μπαλκόνια, στους κήπους, στον καζόν και στις πόλεις, έβλεπα. Αν το έχετε, μπορείτε ή να το κρατήσετε, γιατί είναι μια μορφή τέχνης και αυτή, της εποχής εκείνης, σηματοδοτεί και αυτό την εποχή του, ή αν θέλετε να μας το φέρετε εδώ στο μουσείο, γιατί θα μπουν κάποια και από αυτά τα πλαστικά που είναι εκπληκτικά. Εσείς πιστεύετε που γυρίζετε και τα μάτια συνειδητά υπάρχουν, έχετε βρει? Πολύ λίγα υπάρχουν στα παζάρια. Πάρα πολύ λίγα. Τα έχουν μαζέψει συλλέκτες. Εγώ ξέρω ένα συλλέκτη στην Αθήνα που έχει πάνω από 130. Τα βρήκε στο μοναστήρι και τα έχει πάρει. 130. Το μάτι μου τα προσπερνάει και δεν τα σκανάρει. Δεν τα σκανάρει, ξέρετε γιατί? Πιστεύω. Δεν τα σκανάρει γιατί όταν έχετε δει όλες αυτές τα αριστουργήματα των Γερμανών, πηγαίνετε σε αυτή τη τεράστια τέχνη και το πώς για να γίνουν. Σε όλη τη διαδικασία είναι όταν βλέπετε μεταξωτό, ξύλο. Όλα αυτά τα υλικά που γινόντουσαν τα στολίδια, φυσικά δεν σας πάει. Όμως, θέλω να πω ότι και το πλαστικό, αυτά τα συγκεκριμένα,
θα λέμε πάντα, σηματοδοτούν μια εποχή που έχει περάσει. Και ένα μουσείο που σέβεται τον εαυτό του και σέβεται όλες τις μορφές τέχνης, οφείλει να έχει και αυτό. Το μουσείο λοιπόν αυτό θα εμπλουτίζεται για να γίνει, είναι το μοναδικό, όπως είπαμε και στην αρχή, καλύτερο, το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα Χριστουγεννιάτικων Σολιδιών. Και εδώ πραγματικά και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή τη φοβερή δωρεά που κάνατε στο Δήμο Τρικαίων και στο Μήλο των Ξωτικών, για να μπορούν όλοι οι Έλληνες που έρχονται τόσες χιλιάδες κόσμου εδώ στα Τρίκαλα να θαυμάσουν σε αυτό το μοναδικό χώρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξενάγηση. Να είστε καλά.